Όπως έχετε καταλάβει, θα μαγειρέψουμε αυτό το πολύ όμορφο κεκάκι εδώ πέρα, το οποίο εγώ το δοκίμασα, πήρε με γεύση, αλλά θέλω ολόκληρη την τούρτα τελικά. Cooking time, Οπότε λοιπόν. καμάνσια, μαγείρευε για να φάμε. Εσύ θα μαγειρέψεις. Είναι ένα κέικ πάρα Α, πολύ αφρά το κάτσε να κέικ, κάνω όπως ασκήσεις. βλέπεις. Κάνε έτσι λίγο ασκήσεις να είσαι ζεστός. Μην Ναι. κάψεις τους μύες μετά. Εντάξει, κάτσε λίγο. Λοιπόν. Και έτσι δεν θέλω, δεν ξέρω τι κλικές σχέσεις θέλεις. Ναι, πες μου. Έτσι λίγο εδώ. Λίγο Ναι. εδώ, τα Θα δίνουμε χεράκια. κανέναν. Όχι, 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 δεν θα Α, δίνουμε μάλιστα. κανέναν. Σήμερα είμαστε ήρεμοι. Λοιπόν, Μάλιστα. όπως βλέπεις, έχουμε ένα red velvet cake, το οποίο έχει 4 τρώσεις. Red velvet cake. Red velvet Μάλιστα. cake, θα σου πω εγώ την ιστορία του σε λίγο. Το βασικό μας είναι ότι τα υλικά μας είναι πάρα πάρα πολύ απλά, καθημερινά υλικά. Και πάμε να το πούμε αμέσως. Είναι 2,5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ωραία. Είναι 1,5 κουταλιά της σούπας κακάο. Κανονικά μία θέλω, εγώ έβαλα 1,5 για να γίνει πιο σοκολατένιο. Έχουμε λίγο αλάτι και λίγο σόδα. Έχουμε 2 αυγουλάκια, φρέσκα αυγά. Έχουμε λίγο κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Το Ναι. κόκκινο χρώμα το βρίσκουμε σε 3 μορφές, θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε μία βανίλια. Έχουμε 2 φλιτζάνια ζάχαρη. Έχουμε 1,5 φλιτζάνι ηλιέλαιο. Τέλειο λάδι. Μάλιστα. Και φυσικά ξινόγαλο. Το ξινόγαλο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στο Red Velvet Cake. Και Ναι, ναι. λέω, λέει, θα Για τα να πούμε δούμε. όλα τώρα, Έχουμε λοιπόν. κάτι εδώ σχέδιο ωραιότατα, τα Ναι. βλέπω και τα Έχουμε 2 θαυμάζω. τα ψάκια, αλουμινένια τα ψάκια. Μπορείτε να πάτε να τα αγοράσετε, είναι πάρα πολύ φθηνά. Για να φτιάξετε, ναι, αυτό ακριβώς. Για να φτιάξετε δηλαδή αυτή την τούρτα και λίγο μεγαλύτερη θα σας βγει, άλλο που εγώ έκοψα τα τυχώματα γύρω για να είναι ίσιο. Και λίγο μεγαλύτερη θα βγει, είναι τέλεια τούρτα. 2 τα ψάκια μίας χρήσης. Θα φουσκώσω το πεντασπάνι μας και Μάλιστα. θα το κόψουμε στη μέση. Λοιπόν, Αυτά τα δόλια ξέχαμε να πούμε. Αυτά, Ωραία, ας όχι. φάμε τότε. Σταμάτα, παιδί μου. Λοιπόν, θα αρχίσουμε τώρα με τη βάση μας. Μάλιστα. Έχουμε εδώ πέρα ένα μεγάλο μπολ, το οποίο μέσα έχει ένα κόσκινο. Το βασικότερο πράγμα στα κέικ είναι να κοσκινίζουμε το αλεύρι, για να μας βγει το μείγμα μας αφράτο και αέρινο. Έχουμε 2,5 φλιτζάνια αλεύρι, Μάλιστα. έχω το κόσκινο εδώ και σιγά σιγά θα τα κοσκινήσω. Αυτό μπορείς να το βάλεις πίσω. Πάλι λάντζα. Έτσι, κοσκινίζουμε τέλεια το αλεύρι μας. Άμα δεν το κοσκινήσω, θα κάνει γορμπαλάκια. Και στο κέικ μετά θα φάω αυτά τα γορμπαλάκια εδώ πέρα. Κοιτάξτε πώς φαίνονται. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα Εάν το δεν το δούμε κάποια κοσκινίζαμε, στιγμή. θα φαινόταν έτσι λοιπόν. Άσχημα γορμπαλάκια. Δεν είναι ωραία. Εντάξει, μην μας χαλάσει τώρα ολόκληρο κέικ. Γιατί ενώ κάρα. Μπορείς να τρως ένα τέλειο γευστικό ποντεσπάνι, έχει μετά τα γορμπαλάκια από το αλεύρι και σου χαλάνε όλη τη γεύση. Και έτσι μυρίζει το κέικ μας αλεύρι. Λοιπόν, εδώ το κοσκινήσαμε. Τέλειο. Και, όχι άστο αυτά, όπα, μην τα σπάσω. Και θα κοσκινήσουμε το κακάο μας με τη σόδα και το αλάτι. Όλα δηλαδή τα στερεά, ορίστε, αυτό πίσω. Καλό μου Πού παιδί, είναι στο η Μαρίζια να τα πεις. γλύψει. Εδώ Πού είναι η είναι η Μαρίζ. Μαρίζια να τα Εδώ γλύψει. είναι. Έλα, θέλεις να το κλείψω? Μα άφησες το μισό, είδες μετά κατηγορείς εμένα. Για κλείψω μου λίγο εδώ να δούμε λίγο πώς Α, το ας το κάνεις, γλύψω έτσι κι ωραία. αυτό. Για Ας το να δω. γλύψω κι αυτό με τη Μαρίζ. Εγώ επειδή δεν σε έβαλα παραπάνω κακάο, γιατί ήξερα ότι θα μείνει στον μπολάκι. Α, έτσι. Αλλά αφού εσύ μένει, ας το κάνουμε έτσι. Συγγνώμη, να μην με κατηγορείς μόνο εμένα, ορίστε. Ορίστε. Και αν δεν κοσκινίζαμε πάλι αυτά τα υλικά, το κακάο και η σόδα και το αλατάκι, κοιτάξτε εδώ γορμπαλάκι που έχει. Λοιπόν, εδώ είμαι τη Μαρίζη με το χέρι μας. Έτσι εδώ ωραία. Να τα πάρει όλο το κόσκινο για να είναι το μείγμα μας, όπως είπαμε, αέρινο. Ένας αέρας, αφρός. Το Red Velvet Cake είναι ένα κέικ το οποίο το έφτιαχναν παλιά, τα αρχαία χρόνια και είναι αμερικάνικη συνταγή αυτή που σας δίνω εγώ τώρα. Ο Θοδωρής σήμερα θέλω να πω ότι έχει πολύ κέφι και έχει όρεξη να βγει στην κάμερα. Θα τον δούμε. Βάλαμε όλα τα στερεά μας μέσα σε ένα μπολ κοσκινισμένα. Τώρα θα σπάσω το αυγουλάκι μου σε ένα άλλο μπολ. Είναι πανεύκολο, δεν θέλει ούτε σύρμα, ούτε μίξερ μάλλον, σύρμα θέλει. Ένα σύρμα θα χρησιμοποιήσω σύρμα μόνο. Ένα δευτήριο. Αλλά δευτήριον. Έτσι, μπράβο. Τέλεια. Το 2 αυγά. Το αυγό το καταλαβαίνεις αν είναι φρέσκο. Εάν φαίνεται ο κρόκος μέσα. Εάν δεν διαλύεται, δεν σπάει. Το αυγουλάκι είναι φρεσκότατο. Ανακάτεψέ τα μου εσύ. Έγινε. Και σιγά σιγά θέλουμε έτσι να φρατέψουν τα αυγά ζωντανά. Μελέτα.
Ομελέτα δεν θα φτιάξουμε, αλλά θα φτιάξουμε ένα τέλειο κέικ. Λοιπόν, τέλεια, μπράβο ρε Χριστόφορε. Κάθε βλέπετε. Εκπομπή τα ίδια και τα ίδια την Πέμπτη. Καλά είναι ή θες κι άλλο? Είναι τέλεια. Α, εντάξει. Είναι τέλεια. Λοιπόν, μη μου κουράζεσαι εσύ, δεν θέλω να κουράζεσαι. Με κουράζει πολύ. Ρίχνω τη ζάχαρη, είναι 2 φλιτζάνια. Να φτιάξουμε μαρέγκα. 2 φλιτζάνια ζάχαρη, ναι, είναι 400 γραμμάρια. Μαρέγκα δεν θα φτιάξουμε, μαρέγκα είναι μόνο τα σπράδι. Α. Λοιπόν, εδώ τέλεια να κατέβουμε το μείγμα μας. Ωραία. Έτσι, δεν θέλουμε πολύ, λίγο. Για να κάντε εσύ, Θοδωρή μου. Τέλεια! Α, το χέρι, το μαγικό, να το Θοδωρή φαίνεται. Το μαγικό χέρι. Γεια σου, Θοδωρή. Και πρώτη φορά, λοιπόν, τηλεοπτικά βγαίνει ο Θοδωρής στον αέρα, σημαδιακή στιγμή. Σημειώστε λίγο στο Facebook, στο Σημειώστε YouTube. Την ημερομηνία, σημειώστε την ώρα. Το ηλιέλαιο, 1,5 φλιτζάνι ηλιέλαιο. Βάζουμε ηλιέλαιο στο κέικ, γιατί θέλουμε μέσα, πάρε και αυτό, να μας κρατήσει την υγρασία που χρειάζεται, ώστε το κέικ μας να είναι αφράτο και μέσα να είναι ρευστό και τέλειο. Όχι ρευστό, να έχει την υγρασία που πρέπει. Λοιπόν, τέλεια. Και θα ρίξουμε το ξινόγαλό μας μέσα. Εάν δεν έχουμε ξινόγαλο και θέλουμε να κάνουμε αυτό το κέικ, μπορούμε αντί για ξινόγαλο, θα τα σκουπίσω εγώ να είναι τέλειο εδώ καθαρά, αντί για ξινόγαλο, αγαπημένοι μου φίλοι, μπορούμε να βάλουμε γάλα με γιαουρτάκι. Αυτή πρέπει να είναι η φύση. Αυτή ακριβώς πρέπει Είδες να είναι που τα η φύση, τα φορέ μου. Ορίστε. Αυτό λοιπόν, έτσι. Μισό λεπτό γιατί έχει μανίλα. Για να δω πώς... Τέλειο. Τέλειο. Εντάξει, το έχουμε. Θα ρίξουμε και το αρωματικό μας μέσα. Ρίξε και τη βανίλια. Μία βανίλια σε σκόνη. Και φυσικά ξινόγαλο. Είπα, εάν δεν έχουμε ξινόγαλο, θα βάλουμε λίγο γάλα με γιαουρτάκι. Αν δεν είμαστε ξινοί άνθρωποι, ρίχνουμε πάλι ξινόγαλο. Δεν έχει σημασία η οξύτητα του ξινόγαλου μέσα σε αυτό το κέικ, γιατί έχει ζάχαρη, τόσο ώστε να ισορροπήσει το πιάτο τέλεια. Μας. Και πέφτει μετά και η κρέμα πάνω και οι μαρμελάδες και οι παραλλαγές αυτές. Η μαρμελάδα είναι παραλλαγή δικιά μου, δεν είναι κανονικά το Red Velvet έτσι. Λοιπόν, να βάλω αυτά πίσω. Να βάλεις και εσύ τη δικιά στην Έτσι δεν πρέπει. Να κάνω λίγο λάτζα. Λοιπόν, τέλεια. Τέλεια, τέλεια, Ορίστε. Τέλεια είμαστε. Κοιτάξτε τι ωραίο που το ανακάτεψε. Μπράβο, Χριστόφορε. Και φυσικά, το Red Velvet Cake θέλει μέσα λίγο χρώμα. Κόκκινο χρώμα ζάχαρο πλαστικής, το οποίο υπάρχει σε τρεις μορφές. Η υγρή μορφή που χρησιμοποίησαμε εμείς τώρα, υπάρχει το χρώμα σε σκόνη, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε μισό κουταλάκι του γλυκού, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό. Να κατέβουμε. Βεβαίως. Α, και κατευθείαν χρώμα. Παίρνει χρώμα και να ξέρουμε ότι το χρώμα αυτό που θα πάρει, θέλουμε να είναι ελαφρύ κόκκινο, δεν θέλουμε να είναι πολύ σκούρο, γιατί το Red Velvet όταν ψηθεί θα πάρει 2 φορές πιο σκούρο χρώμα από ό,τι είναι εδώ πέρα. Τώρα είναι ένα ρόζο... Τώρα είναι ρόζο το χρώμα αυτό. Είναι το bubble. Λοιπόν, θέλουμε να είναι έτσι, γιατί θα το ψήσουμε και θα γίνει καστανό χρώμα, έτσι σκούρο. Το Red Velvet είναι ένα αμερικάνικο cake, το οποίο το σερβίρουν σαν τούρτα. Και φυσικά να ρίξουμε το ξύδι μας. Το σερβίρουν σαν τούρτα, το οποίο έχει καταγωγή από την Αμερική. Κοιτάξτε, ωραίο χρώμα. Μισή κουταλιά της σούπας. Το βλέπετε ναι. Εδώ. Μισή κουταλιά της σούπας σε ξύδι και το ξύδι ξέρεις γιατί μπαίνει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί? Λοιπόν, μπαίνει γιατί κάνει αντίδραση με τη σόδα. Όπως κατάλαβες δεν έχουμε μπέικιν. Mm-hmm. Αυτό που μας φουσκώνει το κέικ είναι η σόδα μας, η διογκωτική ουσία είναι αυτή και το ξύδι. Η σόδα κάνει πάντα αντίδραση με κάτι όξινο. Είτε είναι ξινόγαλα, είτε είναι ξύδι. Είτε είναι οτιδήποτε υγρό, ας πούμε νερό, η σόδα ή η ανθρακούχα. Οξύ συμβάσει ίσως άλλες και νερό. Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα ξέρεις, είπες χημεία. Το γιατί... κάναμε στο Λύκειο, νομίζω στο γυμνάσιο. Η ζαχαροπλαστική είναι χημεία. Και τώρα μπορείς να μου φέρεις τη Μαρίζ. Μπορώ να στη φέρω τη φιλενάδα, ορίστε. Και να κάνουμε ένα τέλειο ανακάτεμα εμείς. Να ενσωματώσουμε τα υγρά στα στερεά. Mm-hmm. Τέλειο εδώ, ωραία. Όπως έλεγα το Red Velvet, όπως είναι γνωστόν και όπως ακούγεται στο όνομα, είναι ένα κόκκινο βελούδο. Εμείς το ξέρουμε ως ένα κατακόκκινο κέικ που έχει ένα frosting. Ουσιαστικά μία επικάλυψη με τυρί κρέμα και βούτυρο. Το κλασικό, το χρώμα του Red Velvet δεν είναι το κόκκινο. Η βάση του είναι το καστανό λόγω του κακάου που περιέχει μέσα. Απλά εμείς το κάνουμε κόκκινο
για να φαίνεται πιο εντυπωσιακό και να προσελκύσει, ναι, τον κόσμο να το αγοράσει. Είναι ένα κέικ το οποίο μπορεί να σταθεί σε κάθε βιτρίνα ενός ζαχαροπλαστείου, σε κάθε μαγαζί και πρέπει, πιστεύω, να υπάρχει σε κάθε σπίτι, γιατί είναι μια εξαιρετική συνταγή. Και δεν βλέπω να είναι και ιδιαίτερα δύσκολο ούτως ή άλλως. Είναι πανεύκολο, είναι πανεύκολο. Είδες να κάναμε τίποτα δύσκολο? Προς τον παρόν όχι. Ούτε και στη συνέχεια θα κάνουμε. Εμείς εδώ ένα ωραίο ανακάτεμα. Με τη και τι έλεγα, όχι με τον αδευτήρι. Και, ναι, και το για σύνδε. Το χρώμα έλεγα. Υπάρχουν σε τρεις μορφές τα χρώματα που μπορούμε να βάλουμε μέσα στο κέικ μας. Είναι το υγρό που χρησιμοποίησα εγώ. Είναι σε σκόνη που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ελάχιστο γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό. Mm-hmm. Και υπάρχει και σε τζέλ. Εάν πάρουμε τζέλ, επειδή είναι λίγο πιο ακριβά, γι' αυτό δεν τα πήρα κι εγώ, για να δείτε ότι μπορείτε να το κάνετε με λίγα, πολύ λίγα υλικά, θα βάλετε ένα τζέλ, ένα ολόκληρο. Είναι σε στυλ χρώμα, πώς έχουμε τα χρώματα τα ζαχαροπλαστικής. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, όπως είδαμε, χρώμα, ναι, εμείς χρησιμοποιήσαμε σε υγρή μορφή. Όπως είδαμε, το κέικ μας αρχίζει να φουσκώνει. Οτιδήποτε μείγμα έχουμε με μέσα διογκωτική ουσία όπως η σόδα, η οποία παίρνει αμέσως, παίρνει αμέσως δράση και φουσκώνει κατευθείαν το μείγμα, θέλουμε να το βάλουμε κατευθείαν μέσα στο φούρνο. Θα το ψήσουμε στους 160 βαθμούς για περίπου μισή ώρα. Και μετά, 160, μισή ώρα, λοιπόν, σε δύο τέτοια ταψάκια, αλλιώς σε ένα τσέρκι 22 εκατοστά, μπορούμε να το βάλουμε και μετά από εκεί να το κόψουμε σε 4 κομμάτια. Μπράβο, ρε Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Όπως βλέπετε, δεν γεμίζω. Γιατί ακριβώς θα φουσκώσει, έτσι. Γιατί θα φουσκώσει πάρα πολύ. Και δεν με ρώτησε, αγαπημένο μου Χριστόφορε, αχ, Θοδωρή, μας στο μυαλό μου είσαι, τι είναι αυτό το πάνω που έβαλα εγώ πάνω στο κέικ. Η αλήθεια είναι όντως, δεν σε ρώτησα, αλλά γιατί όπως ξέρεις προτιμώ να τρώω παρά να ρωτάω. Λοιπόν, αυτό που είναι πάνω στο κέικ, δείξτε το αγαπημένο μου Θοδωρή, είναι επειδή η σόδα μας φουσκώνει απίστευτα πολύ το κέικ. Το κέικ μας δεν είναι σε ευθεία γραμμή και βγαίνει φουσκωμένο πολύ επάνω. Αυτό λοιπόν το κόβουμε και το τρίβουμε. Και έτσι είναι το ντεκόρ του Red Velvet Cake. Εμείς φυσικά μπορούμε να μην το κάνουμε έτσι, μπορούμε το πάνω μέρος να το φάμε και να το διακοσμήσουμε με καρούλια λευκή σοκολάτας. Εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς το έχουμε ήδη κάνει όπως είδες. Για τα καινούργια για. Για τα καινούργια για. Εδώ τώρα 160 βαθμοί, αυτό μπορούμε να το βάλουμε πίσω και, και να φέρουμε τα υπόλοιπα υλικά μας, να δείξουμε την τέλειά μας κρέμα, την οποία κρέμα τη χρησιμοποιούμε σε όλα τα κέικ. Για σκόπισε πρώτα, να τα αφήσω κάτω, να είναι καθαρά, σε παρακαλώ. Να είναι πεντακάθαρα. Δεν είναι, θα σου βάλω κακό βαθμό. Ντροπή σου. Λοιπόν, για να δω, δεν ξέρω τι έφερα βέβαια, εσύ θα μας τα πεις καλύτερα. Εδώ έχουμε τα δύο κέικ, θα δείτε έχουν φουσκώσει, είναι τέλεια. Το θεϊκό μας κέικ, Red Velvet, κόκκινο βελούδο, από την αριστοκρατία μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Όπως βλέπετε το κέικ, εάν το παρατηρήσετε από κοντά, είναι καστανό χρώμα, το σοκολατένιο υπερισχύει και έχει μέσα το τίκ το ροζέ που λένε. Mm-hmm. Και εγώ από πάνω έχω βάλει μαρμελάδα φράουλα ίσα-ίσα για να φαίνεται... Για να φαίνεται πιο εντυπωσιακό. Πιο κόκκινο. Τέσσερις τρώσεις. Είναι πραγματικά ένα κέικ το οποίο μου ζητήθηκε κιόλας να το κάνω. Μου είπανε φίλες, νοικοκυρές που θέλουν να κάνουν έτσι γιορτές, ένα πάρτι. Θέλουμε ένα γρήγορο κέικ να κάνουμε, να το σερβίρουμε σαν τούρτα. Σωστό. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι και στο Facebook μπορείτε να μας στέλνετε, να ζητάτε πράγματα από εδώ, από την νεκταρία και σε αλμυρό και σε γλυκό. Κυρίως σε γλυκά βέβαια. Είναι η ειδικότητα της νεκταρίας, σωστά. Ζαχαροπλαστική, ναι. Ζαχαροπλαστική. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπετε, φτιάχνουμε και αλμυρές συνταγές και με την βοήθεια εκλεκτών συνεργατών. Εκλεκτών συνεργατών, βέβαια, έτσι για τη λιγούρα λοιπόν. Mm-hmm. Πόσο γλυκό να φάμε εμείς. Σωστό. Βέβαια, εγώ ποτέ δεν έχω πρόβλημα με τα γλυκά. Καλά, ξέρουμε. Να κάνουμε θέμα τώρα. Ας μην το ξαναναλύσουμε. Πάλι, ναι. Εδώ τι έχουμε στο φορέ μου. Για να δω. Έχουμε βούτυρο, 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Mm-hmm. Είναι πανεύκολη κρέμα, είναι μια βουτυρόκρεμα ή αλλιώς frosting, όπως το λέμε εμείς στη ζαχαροπλαστική. Ελληνική, ναι. Ναι, είναι πανεύκολο. Μπορούμε να το βάλουμε πίσω αυτό. Mm-hmm. 250 γραμμάρια βούτυρο, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα. Μάλιστα. Και άχνη ζάχαρη, αυτό όλο πίσω. Άχνη ζάχαρη χρειαζόμαστε γύρω στα 500 με 600 γραμμάρια. Εξαρτάται το πόσο γλυκό το θέλουμε.
Όλα μέσα. Ο Λάσμης έβαλε 600. Εγώ έβαλα 500. Και για να αρωματίσουμε, μία βανίλια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυσικά ξύσμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε αρωματικό θέλουμε. Mm-hmm. Και κάνουμε ένα τέλειο ανακάτεμα. Θέλεις άμα να θες, πάρω το μπολάκι. Μπορούσες να ανακατέψεις κιόλας, αλλά θα το κάνω εγώ, δεν πειράζει. Α, έχεις και παράπονο. Ορίστε, λοιπόν, θα πάρω και το μπολάκι, ορίστε, θα βάλω μπροστά το χέρι μου έτσι. Μου περνάει το χέρι από μπροστά. Και θα ανακατέψω κιόλας. Λοιπόν, α, ωραία, ανακάτεψε εσύ εδώ. Θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε και στο μίξερ τα υλικά μας, αν δεν ήταν σε θερμοκρασία δωματίου. Καλό θα ήταν να τα χτυπήσουμε, αλλά εγώ δεν θέλω να κάνω θόρυβο εδώ στο στούντιο. Πώς το έπαθες? Ναι, και τα χτυπάμε έτσι στο χέρι εμείς, σιγά σιγά και να τέλεια. Για να με ταλαιπωρήσεις εμένα, πες το. Λίγο μόνο να σε ταλαιπωρήσω. Ναι. Δεν είναι ο σκοπός μου τέτοιος. Ο σκοπός μου είναι να απολαύσεις το σπέσιο γλυκό που θα κάνουμε. Α, σκοπός είναι να φάω. Σκοπός μου είναι να απολαύσεις, όχι να φας. Α. Να φας θα το πεις στα φαγητά. Να απολαύσεις θα το πούμε στα γλυκά. Και αγαπημένοι μου φίλοι, οτιδήποτε απορία έχετε, μου στέλνετε μήνυμα στην ιστοσελίδα μας. Στο Ιωάννα TV μπορείτε να μπείτε να δείτε τις συνταγές μας. Στο Facebook, στη σελίδα μεταξύ μας, facebook.com, / ITV μεταξύ μας. Όχι. Μεταξύ μας. Μεταξύ μας, ITV με λατινικούς χαρακτήρες και το μεταξύ μας με KSI. KSI, αυτό το... Δεν τα έχεις μάθει ακόμα, ντροπή, θα σε βάλω κακό βαθμό. Δύο φορές μου είπε ότι θα μου βάλει κακό βαθμό. Και έρχεται ένα πράγμα αυτό εδώ που το βλέπουμε, ένα μείγμα ναι. Εντυπωσιακό. Θέλω να το χτυπήσω εγώ καλά. Για κάνω το μαγικό στο χέρι, εδώ. Γιατί εσύ ως γνωστό με σαμποτάρεις. Θα μου το ανακάτεψες καλά, θα σου βάλω κακό βαθμό. Καιρός θα να μου βάλεις ένα βαθμό. Έναν κακό βαθμό. Έχουμε εδώ και το τσάμι μας. Μας κάνει τους θορύβους. Λοιπόν, Χριστόφορε, θέλω να μου πεις, εάν κατάλαβες στην τούρτα που δοκίμασες οξύτητα που έχει το ξινόγαλο, ή το ξύδι που έχουμε μέσα. Κοίτα να δεις, να σου πω την αλήθεια, δεν ακουγόντουσαν πολύ όλα δεν αυτά. Ακουγόντουσαν. Ήταν ένα... Είδες πως ξέρω τη μαγειρική ορολογία, όχι πες. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, παρακαλώ, έτσι, ορολογία. Δεν ακουγόντουσαν λοιπόν έντονα, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο, έτσι, ένας πολύ ωραίος συνδυασμός γεύσεων. Ναι. Και δεν ξέρω ούτε η φράουλα ακουγόταν που έβαλες πολύ. Όχι, την φράουλα την έβαλα από πάνω ίσα ίσα για ντεκόρ σου, είπα, δεν μπαίνει κανονικά στο ναι, Red Velvet. Ναι, δηλαδή γενικότερα δεν ξεχώριζε κάτι, δεν είναι... Πολύ ωραίο συνοθήλευμα γεύσεων, νομίζω, που έβγαζε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Έχει ισορροπία, γιατί εξορροπεί τη γλυκύτητα της κρέμας, γιατί έχει αρκετή άχνη ζάχαρη μέσα, όπως και το κέικ μας που έχει αρκετή ζάχαρη. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς ψήνουμε το κέικ μας στους 160 βαθμούς για μισή ώρα, το αφήνουμε πολύ καλά να κρυώσει, το αφήνουμε 10 λεπτά τουλάχιστον, ξεφορμάρουμε και πάνω σε μία σχάρα το αφήνουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Μετά το κόβουμε οριζόντια στη μέση και διακοσμούμε. Ένα λάξ, ένα ποντεσπάνι, μία πολύ λεπτή στρώση κρέμας, η οποία κρέμα θέλει ψυγείο τουλάχιστον 2 ώρες. Μάλιστα. Και επικαλύπτουμε όλο το κέικ μας με την κρέμα και μετά είτε θα προσπαλίσουμε με το κέικ που μας έμεινε από το φούσκουμε, είτε το κέικ θα φουσκώσει και θα γίνει στρογγυλό. Να δείξουμε λίγο ότι το κέικ θα γίνει έτσι. Θα φουσκώσει σαν βουναλάκι. Για να μην γυρίσω. Να το. Φαίνονται όμως πολύ όμορφα τα χρώματα. Και οι στρώσεις. Και οι στρώσεις, τέλειες. Ναι. Λοιπόν, το κέικ μας εδώ πέρα είναι τα 3/4 του ταψιού. Θα φουσκώσει και θα πάει έτσι εδώ. Ένα βουναλάκι το οποίο θα το κόψουμε σιγά σιγά με το μαχαίρι μας. Θα το τρίψουμε με τα χεράκια μας. Θα το αφήσουμε στην άκρη. Και στο τέλος θα πασπαλίσουμε με αυτά γιατί είναι πολύ όμορφο. Δίνει επίσης υπέροχη γεύση. Και αν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να διακοσμήσουμε με καρούλια λευκή σοκολάτα. Τα καρούλια. Μάλιστα. Είναι λευκή σοκολάτα. Όχι, αφού βάλαμε το κέικ. Α, εντάξει. Θα ήταν υπερβολή, νομίζω. Ήταν πολύ λιγοτικό. Τα καρούλια λευκή σοκολάτα είναι σοκολάτα την οποία θα πάρουμε αυτό που τρίβουμε το καροτάκι, που το ξύνουμε. Ναι. Θα πάρουμε τη σοκολάτα μας και τάκ, τάκ. Είναι ουσιαστικά οι φλούδες σοκολάτα στα καρούλια. Mm-hmm. Και διακοσμούμε με αυτό και θα είναι άσπρο κόκκινο. Δηλαδή φτιάχνουμε είναι... τρόλια από σοκολάτα. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ώρα να σερβίρουμε. Απ, η αγαπημένη μου ώρα. Αυτό όμως δεν μας είπες το κάνουμε. Λοιπόν, το βάζουμε αφήσει. Ψυγείο την κρέμα μας. Για θα την βάλουμε ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες. Γιατί είναι μία βουτυρόκρεμα mm-hmm. η οποία θέλει ψυγείο. Και γιατί είπαμε ότι χρησιμοποιούμε για να βάλουμε πάνω στο κέικ μετά, έτσι. Ανάμεσα στο κέικ θα βάλουμε λεπτές στρώσεις και από πάνω θα το επικαλύψουμε για να είναι μια μπόμπα τέλεια. Μάλιστα. Θεϊκό, ναι.
Και είναι και πολύ νόστιμο. Να φέρω πιατάκι. Να φέρεις ένα πιατάκι να δοκιμάσεις. Ναι, δεν το προλάβω. Έχουμε και στατουλίτσα και μαχαιράκι. Με τα μαχαίρια τώρα κάτι τελευταία δεν ξέρω. Όλο μου δίνετε μαχαίρια. Ναι. Εγώ αυτά τα χέρια. Θες να κόψω εγώ. Θα σε σερβίρω εγώ. Α, εντάξει. Θα σε σερβίρω εγώ. Λοιπόν, εδώ τέλεια. Δεν μηνιώνει, μόνο αυτό λέω. Και βγαίνουν και πάρα πολλά κομμάτια. Δηλαδή, εγώ τώρα σερβίρω κομμάτια μπόμπες, έτσι. Αυτό το κομμάτι, άμα πάτε και το αγοράσετε από ένα ζαχαροπλαστείο έξω, στοιχίζει τουλάχιστον 4 ευρώ, 4,5. Ενώ με 4,5 ευρώ βγαίνει ολόκληρη τούρτα. Μάλιστα. Είναι τέλειο. Το κέικ μας εδώ. Να δείξουμε και στην κάμερα. Εδώ. Ωραιότατο, το βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε τώρα, βλέπουμε την νεκταρία. Να το... Κοιτάξτε τι ωραίο. Θα το κουταλάκι εδώ. Μία στρώση, δύο στρώσεις, τρεις στρώσεις. Πώς τέσσερις. Είναι? Τέσσερις ζωή να έχουνε. Είναι τέσσερις στρώσεις. Θα οικούπονται σπανιού, αφράτου και απίστευτα τέλειου, πεντανόστιμου. Mm-hmm. Μία κρέμα η οποία είναι πανεύκολη. Μπορούμε να διακοσμήσουμε με αυτή τη κρέμα μπισκότα, κέικ, πάστες, τούρτες, οτιδήποτε θέλουμε. Και αν χρησιμοποιείτε ζαχαρόπαστα για να φτιάξετε τούρτες, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία βάση για να κολλήσετε πάνω τη ζαχαρόπαστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και βλέπω ότι αρχίζει και μαζεύεται κόσμος γύρω-γύρω εδώ στα Πέριξ του στουντίου. Α, ναι, έτσι, στέλνουμε φυλάκια εσύ. Ανυπομονούν να φάνε, να μην του στείλει τα φιλιά μου. Όχι, βέβαια, να τη φάμε εμείς. Ορίστε. It's your time. Περίμενε, εγώ όμως έφυγα. Εσύ δοκίμασες, τι έφτιαξες. Ή ταΐζεις μόνο εμάς και έχεις βάλει μέσα κάνα αρσενικό, κάνα δεν ξέρω εγώ τι. Αν έβαλα τώρα δεν θα το μάθεις. Έλα. Η νεκροψία θα δείξει. Η νεκροψία, να πεθάνουμε όλοι μαζί. Για πες. Χρυσοκέρα είναι. Θα πάρω το μισό. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Μια, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι τέλειο. Νομίζω με γαλούργησες και πάλι. Και η φρόλα που πάνω κάνει τη διαφορά. Νομίζω κάνει αυτό το μπαμ, δίνει αυτή την ένταση που θέλει το κέικ. Το κέικ αυτό είναι top. Είναι από τα αγαπημένα. Μου ξέρεις κάτι, λέω να σε αφήσω να μιλάς εσύ. Μη λες, εγώ τρώω. Είναι ένα από τα αγαπημένα κέικ. Άμα θέλετε μπορούμε να ξαναπούμε και τα υλικά. Να φαίνεται εδώ και το τέλειο το κέικ μας. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο κέικ. Πες λοιπόν. Τελικά, γιατί πρέπει να τα φτιάξω εγώ, πρέπει να τα θυμάμαι απ' έξω. Άμα το φτιάξεις, θέλω φωτογραφία και σχόλιο. Θες να στα πω. Τα θυμάσαι, δεν νομίζω. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ που τα μαθαίνω απ' έξω όμως, για σένα, για χάρη σου και για τους φίλους μου να μην τα έχω εδώ σημειωμένα, θα σας πω τι είχε μέσα. 2,5 φιτζάνια αλεύρι, το οποίο το κοσκινίζουμε, με λίγο αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, μία κουταλιά της σούπας γεμάτη κακάο, τα κοσκινίζουμε όλα μαζί. Να κάνω μια και μαγεία. Μια βανίλια. Να ναι, βεβαίως. Μια μαγεία. Να κάνω. Να τα βάλω όλα σε κάρτα έτσι γιατί υπάρχουν. Άντε να τα βάλεις σε μια κάρτα, να γιατί, πέσει κάρτα. Ναι, μεν εσύ καλά τα λες, αλλά μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις και νομίζω πρέπει να πέσει η κάρτα. Πάμε να δούμε την καρτούλα και να πούμε πιο αναλυτικά τα υλικά μας. Ναι, να τη διαβάσεις ξέρεις εσύ, με τη φωνή σου την ωραία τη. Την αισθησιακή, τη σένσου. Α, θέλεις τσαχπίνικη, ναι, είπα ναι, ναι, να το ναι, πιο σένσουαλ. Όπως λέμε λαϊκιστή, την τσαχπινογαργαλιάρικη. Αυτό ακριβώς. Πάμε έτσι. Να δούμε τα υλικά μας. Έτσι. Ελπίζω... Θα τα δούμε σε λίγο την κάρτα, οπότε... Ελπίζω το κέικ αυτό να σου άρεσε. Ναι, 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 μ' αρέσει. Εδώ, πρέπει κοιτά. Να το φτιάξετε, δεν θα λείπει από κανένα σπίτι. Θα το φτιάξετε και όλοι θα πούνε γεια στα χέρια σας. Είναι χάλια σας, το λέω εγώ δε, δε. Δε, αυτό το κομμάτι τώρα το τρώει μόνο και μόνο για να πει ότι εντάξει, δοκίμασα. Χαριστικά, αλλιώς μην νομίζετε. Μετά, όταν σβήσουν οι κάμερες, θα το φάει όλο. Σας το λέω εγώ εγκυμένα, γιατί ξέρω τον έχω ζήσει. Μόνο εγώ. Μισό-μισό. Εγώ δεν τρώω, τα τρώω και στο σπίτι εγώ αυτά τα φτιάχνω. Άλλα αποδεικνύουν οι φωτογραφίες στα backstage της σελίδας στο Facebook. Αυτά μην τα ακούτε τώρα, Μερβίλ. Οτιδήποτε πάντως απορία έχετε, θέλω να μου στέλνετε μήνυμα. Οτιδήποτε θέλετε να δείτε, να φτιάχνουμε παρέα έτσι παραδοσιακές συνταγές με μία τσαχπίνικη έτσι πινελιά δικιά μας, μπορείτε να μας στείλετε. Τσαχπίνικη πινελιά. Τη λέξη. Τσαχπινογαργαλιάρικη πινελιά. Ναι, ναι. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Facebook, είτε να δείτε τα βίντεο μας στο YouTube. Από κάτω σχόλια και οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε και να μας πείτε τα σχόλιά σας. Περιμένουμε με πάρα πολύ ανυπομονησία να ευχαριστήσουμε για τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε όλους τους φίλους και να δώσουμε πολλά φιλάκια σε όλους
Και να πούμε μία ακόμα φορά τα υλικά μας που πέσουν οι κάρτες. Ακριβώς, για πες τα, γιατί ετοιμάζουμε την κάρτα. Λοιπόν, είναι 2,5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Δεν έχουμε μπέικιν, είπαμε φουσκώνει το μείγμα μας με τη σόδα. Ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, μία γεμάτη κουταλιά της σούπας κακάο άγλικο, μία πρέζα αλάτι, μία βανίλια. Είναι τα στερεά μας υλικά. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί, τα κοσκινίζουμε και σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε 2 αυγά, 2 φλιτζάνια ζάχαρη, λίγο ξύδι, ένα φλιτζάνι ξινόγαλα και όλα αυτά μαζί με ένα και μισό φλιτζάνι του τσαγιού ηλιέλαιο γίνονται μια ωραία, ωραία κρέμα και το αδειάζουμε σε 2 ταψάκια και το ψήνουμε. Ή σε ένα 22 μεγάλο. 22 εκατοστών, παρακαλώ. Ακριβώς, και το ψήνουμε σε 160 βαθμούς για 30 λεπτά. Βλέπουμε και την κάρτα μας, Red Velvet Cake, λοιπόν. Για την επικάλυψη χρειαστήκαμε 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα, 6 φλιτζάνια άχνη ζάχαρη. Τα 6 φλιτζάνια είναι καταβούληση, μπορούμε να βάλουμε και 5 φλιτζάνια, όπως είπα. Και φυσικά βανίλια για να αρωματίσουμε τέλεια την κρέμα μας. Μπορούμε να βάλουμε και 7. Εάν βάλεις 7, θα πρέπει να παραλείψεις λίγο ζάχαρη από το κέικ για να υπάρχει ισορροπία στο πιάτο. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, 2,5 φλιτζάνια αλεύρι, 1 κουταλιά της σούπας κακάο, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα, 2 φλιτζάνια του τσαγιού ζάχαρη, 2 αυγουλάκια, 1,5 φλιτζάνι ηλιέλαιο, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι, 1 φλιτζάνι ξινόγαλο, 2 βανίλιες και φυσικά κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής, το οποίο το παρέλειψα πριν, γιατί δεν είναι και απαραίτητο πλέον. Να σου πω ότι το Red Velvet Cake παλιά δεν το χρωμάτιζαν με χρώμα, το χρωμάτιζαν με παντζάρι. Μάλιστα. Και εμείς στη συνέχεια, όχι σήμερα, την επόμενη εβδομάδα, ίσως και την παραεπόμενη, θα κάνουμε μία συνταγή light. Παντζάρο σαλάτα. Όχι. Α. Είναι γλυκό το οποίο θα περιέχει μέσα ζάχαρη και παντζάρια. Το παντζάρι και το καρότο είναι φυσικά συστατικά, τα οποία προσδίδουν γλυκύτητα στο γλυκό μας, άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε τόση ζάχαρη. Μάλιστα. Παλιά δηλαδή στο Red Velvet για το κόκκινο χρώμα χρησιμοποιούσαν ζάχαρη. Ήρθε μόλις ο Θοδωρής και πήρε την τούρτα. Μας πήραν την τούρτα. Θοδωρή, να το δείξουμε λίγο αυτό. Μας την πήρανε και μας άφησαν. Μας την πήραν την τούρτα, δεν ξέρω βέβαια αν θέλεις να μιλήσεις. Την πήρε και έφυγε. Πάει. Την πήρε και έφυγε. Φωνάζει το κοινό. Συγνώμη, μου μέσα. Θέλουμε τούρτα. Σας δώσαμε την άδεια για να φάτε εδώ πέρα η γύρω που μαζευτήκατε. 2 ευρώ το κομμάτι. Α, ναι, παιδιά, να βγάλουμε ένα μπράβο. Ναι, 2 ευρώ το κομμάτι, παρακαλώ τώρα. Τι, έτσι θα σα. Ξέρεις τι σκέφτηκα. Για πες. Σκέφτηκα όταν κάνω γλυκά εδώ πέρα και τα φέρνω έτοιμα, να μην τρώμε εμείς. Να το δίνουμε στον κόσμο να τηλεφωνεί και την ώρα που θα τηλεφωνεί, αν μπορέσει να έρθει να το πάρει. Θα είναι και αυτή μια πολύ καλή ιδέα. Είπαμε αυτό, είναι καλή ιδέα. Επειδή έχουμε κερκίδα εδώ, φίλες και φίλοι, μπορείτε να έρθετε κι εσείς εδώ και γιατί όχι να έρθετε να βοηθάτε κιόλας. Βεβαίως, να έρθετε να μας βοηθάτε, να μας λέτε ιδέες. Θα φορέσετε το πιο γλυκό σας χαμόγελο και θα έρθετε να κάνουμε μια ακόμη πιο γλυκιά συνταγή. Σωστά. Οπότε τηλεφωνείτε στο 2651-0236-57 και εκτός των όλων έτσι, τρόπων επικοινωνίας και διεκδικήσεων δώρων κτλ. Να κρατάμε τα ονόματά σας, να έρθετε εδώ στην κερκίδα μας, να βοηθήσετε κι εσείς εδώ στο μαγείρεμα. Θα σας βάλουμε δίπλα στην νεκταρία. Μην φοβάστε, δεν τρώει. Δεν τρώω ανθρώπους, μόνο τα γλυκά που φτιάχνουμε. Μόνο τα γλυκά. Ούτε εγώ τρώω ανθρώπους, τρώω μόνο γλυκά επίσης. Και να μας βοηθήσετε και βέβαια να πάρετε και εσείς το κομμάτι σας και γιατί όχι να περάσουμε καλά. Τα πάντα. Δεν κατάλαβα. Τίποτα. Φάει, συνέχισε να τρώω εγώ να τα φάω εδώ στην άκρη. Το έφαγα, να ξέρετε.